Μηνυτήρια αναφορά κατά συγκεκριμένης ιστοσελίδας κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μακεδονικών Συλλόγων, κ. Γιώργος Τάτσιος. Όπως τόνισε στις δηλώσεις του, στις 10 Οκτωβρίου μέσα από την ιστοσελίδα απείλησαν τη σωματική του ακεραιότητα επειδή τον κατηγόρησαν ότι ήταν αυτός που σταμάτησε τη λειτουργία του Συλλόγου με την ονομασία Κύριλλος και Μεθόδιος. Σήμερα κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά κατά της ιστοσελίδας των αναρχικών που στις 10 Οκτωβρίου απείλησαν ευθέως τη σωματική μου ακεραιότητα ως τον άνθρωπο που ουσιαστικά διέλυσε το σωματείο Κύριλλος και Μεθόδιος, το οποίο δημιουργήθηκε στην Ηράκλεια Σερών πριν από 1,5 περίπου χρόνο. Από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία, τόσο εγώ όσο και όλοι οι συνεργάτες μου που είμαστε, αρκετοί που δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, που προστατεύουμε δηλαδή το μακεδονικό ελληνισμό και τα δίκαιά του, σίγουρα δεν φοβόμαστε σε καμία περίπτωση. Κάνουμε όμως τα αδύνατα δυνατά ώστε να κερδίσουμε αυτή την υπόθεση, διότι όπως γνωρίζετε θα εκδικαστεί στο εφετείο της Θεσσαλονίκης 24 Φεβρουαρίου και θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και είναι εις βάρος της άλλης πλευράς θα πρέπει να τα καταθέτουμε στη δικαιοσύνη ώστε να υπάρχει μια πλήρης άποψη και φυσικά προσδοκούμε στην τελική νίκη. Οι απειλές κατά του κύριου Τάτσιου, σύμφωνα με τον ίδιο, έγιναν με σκοπό τον εκφοβισμό του. Ο λόγος για τον οποίο συνδέουμε βέβαια την υπόθεση με τις απειλές από τους αναρχικούς είναι ότι τα έγραψαν στην ιστοσελίδα τους οι αναρχικοί ακριβώς την ημέρα που κατατέθηκε η έφεση. Αυτό λοιπόν μας έκανε να συνδέσουμε τις δύο περιπτώσεις, γι' αυτό και καταθέτουμε στη δικαιοσύνη όλα τα στοιχεία ώστε να συνυπολογιστούν και φυσικά, όπως σας ξαναείπα, να φτάσουμε στην τελική νίκη. Σε ό,τι αφορά το σωματείο Κύριλλος και Μεθόδιος, του κατέθεσαν αίθηση. Η έφεση έχει γίνει και μάλιστα στην έφεση αποκαλύπτουν ουσιαστικά τα κίνητρά τους. Δεν είναι τόσο η ύπαρξη ή η λειτουργία του συγκεκριμένου σωματείου που μέχρι πρότινος διατείνονταν ότι πρόκειται για ανθρώπους απλούς, ντόπιους, οι οποίοι απλά θέλαν να κάνουν ένα σωματείο και να μιλάνε και να τραγουδάνε στην φερόμενη ως μητρική γλώσσα, όπως λένε οι ίδιοι. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Στην έφεση λοιπόν λένε ότι δεν μας ενδιαφέρει που ακυρώθηκε το σωματείο από το πρωτοδικείο Σερών. Δεν μας ενδιαφέρει ακόμη και αν το εφετείο ή ακόμη και ο Άριος Πάγος στην επόμενη βαθμίδα εκδίκασης τους ακυρώσει. Αυτό που τους ενδιαφέρει λοιπόν είναι να πάνε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έναν απλό σύλλογο έτσι όπως τον παρουσίαζαν από την Ηράκλεια Σερών να το κάνουν ως το εφαλτήριο για να αποδείξουν ότι υπάρχει δήθεν μακεδονική μειονότητα στην πατρίδα μας. Αποτέλεσε λοιπόν έναν δούριο ύπο πραγματικά, το οποίο αντιληφθήκαμε πολύ νωρίς όμως, αντιδράσαμε ακαριαία και ευτυχώς τα πράγματα μέχρι στιγμής πηγαίνουν καλά. Ο κύριος Τάτσιος τόνισε πως ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε την ίδρυση ανάλογου συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν δικαιωνόμασταν στο δικαστήριο που έγινε στις 9 Απριλίου. Η εκτίμησή μας είναι ότι ναι, θα είχαμε δημιουργία και άλλων τέτοιων συλλόγων, όχι μόνο στον Ομό Σερών, σε όλη τη Μακεδονία. Ο προφανής τους σκοπός είναι να αποδείξουν ότι υπάρχει δήθεν μακεδονική μειονότητα στην πατρίδα μας και μετά να πάνε στα διεθνή φόρα, όπου εκεί θα διεκδικήσουν και την αναγνώρισή της, η οποία ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και στη Βουλγαρία πρόσφατα ιδρύθηκε ένας άλλος σύλλογος που λέγεται Σύλλογος Αρχαίων Μακεδόνων Βουλγαρίας και έσπευσε, ποιος λέτε, εκεί δεν υπάρχει Τάτσιος, εκεί υπάρχει κράτος. Υπάρχει κράτος. Πήγε λοιπόν ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος είναι και ο παρατοπρωθυπουργός, αναπληρωτής πρωθυπουργός, ο κύριος Καρακατσάνοφ, ο οποίος πήγε στη δικαιοσύνη, κατήγγειλε το σωματείο και δεν πρόλαβε καν να δημιουργηθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια στα Βαλκάνια, μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, να αποδείξουν ότι υπάρχουν μειονότητες σε όλα τα γειτονικά κράτη, Βουλγαρία, Ελλάδα και φυσικά εφόσον υπάρχει και κράτος που έχει πάρει το όνομα Μακεδονία, να αποδειχθεί στην πορεία ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια μεγάλη Μακεδονία και να αλλάξουν και τα σύνορά μας.